Φίλοι και φίλες της ΟΚΔΕ, να σας καλωσορίσουμε στην προεκλογική εκδήλωση της οργάνωσής μας, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η ΟΚΔΕ είναι μια εργατική, κομμουνιστική, διεθνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού-τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Έχει βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα της χώρας, ήταν παρόν ή πρωταγωνίστησε σε όλες τις μεγάλες καμπές. Δεν είχαμε ποτέ και δεν έχουμε καμία σχέση με την επίσημη πολιτική, τους επαγγελματίες πολιτικούς και τα τζάκια τους. Απευθυνόμαστε σε εργαζόμενους, ανέργους, νέους και φτωχά λαϊκά στρώματα, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα αυτών. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου ως συνέχεια της αγωνιστικής δράσης της στους χώρους δουλειάς, στα σωματεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και στις γειτονιές, στο εργατικό, φοιτητικό και αντιφασιστικό κίνημα, επιχειρώντας να δώσει μία χρήσιμη επιλογή για τους εργαζόμενους, τους νέους και τους φτωχούς. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές για να καταγγείλουμε την πολιτική των αστικών κομμάτων όπως εκφράζεται κυρίαρχα από τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Την πολιτική δηλαδή των μνημονίων που εξόντωσαν την ελληνική κοινωνία επί μία δεκαετία, που τείνουν να μετατρέψουν τη χώρα σε μία ποικία χρέους και τους εργαζόμενους σε σύγχρονους δουλοπάρικους. Συμμετέχουμε για να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το στρατηγικό αυτό επιτελείο της πιο βάρβαρης επίθεσης στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Για να αντιπαρατεθούμε με τα αντιδραστικά ιδεολογήματα του ρατσισμού, του εθνικισμού, της πατριδοκαπηλείας, που έντεχνα πλασάρονται από φασιστικά ή ακροδεξιά κόμματα τύπου Χρυσής Αυγής, Βελόπουλου κτλ., αλλά καλλιεργούνται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και από τα μεγάλα αστικά κόμματα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην βλέπουμε τα πραγματικά μας προβλήματα. Η ΟΚΔΕ στόχο έχει να προβάλλει ένα ριζοσπαστικό, ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας για την τεράστια κοινωνική πλειοψηφία. Ένα αντίστροφο μνημόνιο ενάντια σε όλους αυτούς που μας βύθισαν στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Για να αναδείξουμε έναν άλλον δρόμο, σε σύγκρουση με το χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα που κατατρώει τα επιτεύγματα αιώνων ολόκληρης της ανθρωπότητας και ξερνάει φτώχεια, ανισότητες, εκμετάλλευση. Γιατί μόνη πραγματική εναλλακτική των εργαζομένων, το σοσιαλισμό, που περνά μέσα από την πάλη για μία άλλη εξουσία, για μία κυβέρνηση των εργαζομένων. Το πρόγραμμά μας δεν είναι απλά λόγια στο χαρτί. Βασίζεται πάνω στις εμπειρίες του εργατικού κινήματος, στην πείρα των αγώνων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Πιστεύουμε ακλόνητα ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν αποδεχτεί τη μοίρα τους που τους ετοιμάζουν κεφάλαιο Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρούν την ικανότητά τους να αντιστέκονται, να διεκδικούν, να δημιουργούν αγώνες, εξεγέρσεις, ακόμα και επαναστάσεις. Σήμερα είναι πιο επίκαιρο και επίγουσο από ποτέ η επιστροφή και ο προσανατολισμός στους αγώνες. Όλα θα κριθούν στους δρόμους. Γνωρίζουμε και έχουμε σημειώσει τα μεγάλα προβλήματα και την εκφυλιστική κρίση που διέρχεται το εργατικό κίνημα και κυρίως το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε και μία άλλη πολιτική. Μία πολιτική με ενότητα στους αγώνες και συνειδητό αγώνα για μια τέτοια ενότητα. Για να σταματήσει επιτέλους ο εκφυλιστικός κατακαιρματισμός των κινητοποιήσεων που συρρυκνώνει τις δυνάμεις των εργαζομένων, που αποθαρρύνει και σκορπά την απογοήτευση. Με πάλι για την ανασυγκρότηση των δομών του εργατικού κινήματος των σωματείων μας. Για σωματεία εργαλεία αγώνα στα χέρια των εργαζομένων και όχι σφραγίδες για τις κοκορομαχίες μεταξύ της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, Πάσχε, Δάκες και Σιριζέοι από τη μία μεριά και της σταλινικής γραφειοκρατίας του Πάμε Κουκουέ από την άλλη. Χρειαζόμαστε και τη δημιουργία νέων σωματείων αλλά και εναλλακτικών μορφών αυτοοργάνωσης από τα κάτω. Επιτροπές αγώνες στους χώρους δουλειάς, επιτροπές και λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, όπου θα μπορεί να συμμετέχει ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς οποιοδήποτε θέλει να παλέψει για τα δικαιώματά του.
ενάντια στις εργοδοτικές επιθέσεις, ενάντια στις επιθέσεις του κράτους, ενάντια στις φασιστικές συμμορίες και στις αρπαγές πληστηριασμού στους σπιτιών μας. Με την πάλη για μία άλλη αριστερά. Δεν είναι γενικά και αόριστα η αριστερά που ιτήθηκε, αλλά ο μνημονιακός νεοφιλελεύθερος ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί του και όλες οι αυταπάτες για μια πιο ήπια διαχείριση της κρίσης, πιο υποτιθέμενα φιλολαϊκή, μέσα από κοινοβουλευτικούς δρόμους. Αυταπάτες που δυστυχώς επιβιώνουν αυτούσιες ή κομμάτια αυτών και σε άλλους χώρους. Χρειαζόμαστε μια αριστερά, όχι στα λόγια, όχι στις κάλπες, αλλά στους δρόμους και τους αγώνες. Αποτελεσματική και άρα επαναστατική. Απαραίτητος όρος γι' αυτό είναι η πάλη για την οικοδόμηση μιας νέας, μαζικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής δύναμης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που δεν θα τα στρίβει σε κάθε δυσκολία, που θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των εργαζομένων, που θα είναι αιχμή του δόρατος στους αγώνες τους. Σε αυτόν τον στόχο η ΟΚΔΕ είναι αφοσιωμένη αποφασιστικά και ολοκληρωτικά. Η προεκλογική περίοδος μέχρι τις 7 Ιούλη είναι γεμάτη με προσπάθειες για να χτιστούν νέα διλήμματα και από προσανατολισμοί για τους εργαζόμενους. Για την ΟΚΔΕ, η πρόταση και το πρόγραμμά της δεν είναι άλλο ένα ευχολόγιο. Είναι στοιχεία της πολιτικής της που δένουν με την καθημερινή της πρακτική όπως τη γνωρίζουν μέσα στους αγώνες χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι. Μία ψήφος στην ΟΚΔΕ, λοιπόν, δεν είναι απλά μία ψήφος διαμαρτυρίας και σίγουρα δεν είναι μία χαμένη ψήφος. Είναι σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των ταξικών και κοινωνικών αγώνων για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων για την επαναστατική προοπτική. Με την ίδια λογική, λοιπόν, και το ψηφοδέλτιο της οργάνωσής μας προέρχεται από την ίδια την εργατική τάξη και απευθύνεται σε αυτή. Αποτελείται από εργαζόμενους, ανέργους, νέες και νέες, συνδικαλιστές και αγωνιστές με σημαντική δράση στα κινήματα και στους αγώνες. Στην εκλογική περιφέρεια των Ιωαννίνων, υποψήφοι με την οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος είναι οι σύντροφοι Γεωργιάδη Στέφανος, φυσικός εκπαιδευτικός, Μπαλτζόη Φωτεινή, άνεργη ξενοδοχοϋπάλληλος, πλαστήρα Πένι, εργαζόμενη στον επισιτισμό. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Την κεντρική εισήγηση της εκδήλωσης θα σας παρουσιάσουν οι σύντροφοι Ζάκας Χρήστος και Αλέξης Μπρέντας. Καλησπέρα συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Δύο λόγια θέλω να πω στη σημερινή εκδήλωση, στην προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ στα Ιωάννινα. Κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις. Καταρχήν υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτές τις εκλογές. Είναι για πρώτη φορά Ιούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν δεν έχουν ξαναγίνει εκλογές τον Ιούλιο, ίσως πριν από κανέναν αιώνα. Έχει μια ιδιομορφία. Η δεύτερη ιδιομορφία που έχουν αυτές τις εκλογές είναι ότι έχουν προηγηθεί κάλπες και δημοτικές, κάλπες και για τις ευρωεκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές δόθηκαν κάποια πολιτικά μηνύματα, θα πω μερικά από αυτά. Καταρχήν υπήρξε μια πολύ μεγάλη ήττα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Τσίπρα, με βάση την οποία πάμε και στις επόμενες εκλογές. Υπήρχε ένα ψευτοδίλημα στις προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει ένα καινούριο ψευτοδίλημα και σε αυτές τις εκλογές. Ο Τσίπρας ξανακαλεί τον κόσμο να επιλέξει το μικρότερο κακό για να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης στην εξουσία. Στην πραγματικότητα, ο Μητσοτάκης σε πολύ μεγάλο βαθμό έρχεται στην εξουσία με τη βοήθεια του Τσίπρα και με τη βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Με άλλα λόγια, η Νέα Δημοκρατία παίρνει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται να συνεχίσει τα βάρβαρα μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει ακόμα χειρότερα. Αυτό γιατί? Καταρχήν, ο Τσίπρας και η παρέα του μαζί με τους υπόλοιπους μνημονιακούς ψήφισε το χειρότερο από τα τρία μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο, και προσπάθησε να το εφαρμόσει με θρησκευτική ευλάβεια. Δεύτερον, προσπάθησε και οικοδόμησε σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης, το οποίο βασίζεται πάνω στην απληρωσιά, πάνω στην ελαστική εργασία, πάνω στην ανεργία, πάνω στους εξευτελισμούς των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους τους, πάνω στα εργατικά ατυχήματα δολοφονίες
και πάνω στην πολύ μεγάλη μετανάστευση, ειδικά νέων, στο εξωτερικό. Οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί, η υποθήκευση όλης της δημόσιας περιουσίας για τα επόμενα 100 χρόνια, τα εξωτοτικά πλεονάσματα, η σκανδαλώδης εξυπηρέτηση του κεφαλαίου, τα πολιτικά και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, η επαναφορά του κράτους έκτακτης ανάγκης των ΜΑΤ και των δικαστηρίων, η νομιμοποίηση των φιλοδορημάτων και η μετατροπή των μισθών σχεδόν σε φιλοδορήματα και χαρτζηλίκια, ήταν το θεάρεστο έργο του Τσίπρα, ήταν η προσφορά του Τσίπρα στην ελληνική κοινωνία και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Αυτά τα έκανε στο όνομα της αριστεράς, υποτίθεται, και αυτό αφήνει μία άσχημη παρακαταθήκη για τους αγώνες και για το επόμενο διάστημα για την εργατική τάξη συνολικά και την νεολαία. Η νουδού του Μητσοτάκη τώρα δεν χρειάζεται, νομίζω, ιδιαίτερες συστάσεις, τα λένε μόνοι τους. Ξεχυλίζει το ταξικό μίσος από τις δηλώσεις τις οποίες κάνουν πριν ακόμα βρεθούν στους τόκους της εξουσίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και με τα δύο χέρια και το πρώτο και το δεύτερο αλλά και το τρίτο μνημόνιο και θα επιχειρήσουν έτσι να ψηφίσουν και επόμενα. Οι αναφορές για εφταήμερη εργασία, η εξαπάτηση, έχουν ένα ιδιαίτερο όνομα τώρα στο πρόγραμμά τους, μιλάνε για αυτοδύναμη Ελλάδα. Πόσο αυτοδύναμη μπορεί να είναι η Ελλάδα και ο ελληνικός καπιταλισμός όταν συμμετέχει κανονικά στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είναι μια απικία χρέους και όταν αυτές οι κυβερνήσεις τις οποίες εξυπηρέτησε και ο Μητσοτάκης σαν υπουργός του παρελθόν και ο Σαμαράς και η νεοφιλελεύθερη έτσι Νέα Δημοκρατία έρχονται να ολοκληρώσουν την καταστροφή την οποία δεν έχει ολοκληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μητσοτάκης υπόσχεται μικρότερο κράτος και μείωση φόρων. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή για το κεφάλαιο, μείωση των κρατικών εσόδων στην πραγματικότητα, κατάρρευση, μεγαλύτερη κατάρρευση του δημόσιου τομέα, των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής προστασίας της εργασίας. Οι επενδύσεις τις οποίες υπόσχονται είναι και αυτές μια σχέτη φλιαρία. Στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει μια συνεχής αποεπένδυση και σε ολόκληρη βέβαια την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι όποιες επενδύσεις έχουν γίνει ή πρόκειται να κάνει και ο Μητσοτάκης δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά κερδοσκοπικές τοποθετήσεις, παρά χάρισμα ή ιδιωτικοποιήσεις, νέες ιδιωτικοποιήσεις στους ατονίχηδες καπιταλιστές. Οι πολλές και καλές δουλειές τις οποίες υπόσχεται ο Μητσοτάκης δεν είναι τίποτα άλλο από ελεημοσύνες στους εργαζόμενους και στην νεολαία, με κουπόνια και πάντα με την καλή διάθεση των εργοδοτών. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα υπηρετήσουν και θα εφαρμόσουν πιστά και οι ίδιες το νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας. Η επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για το εργατικό κίνημα, για την νεολαία. Δεν πρέπει να το κρύψουμε αυτό. Υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση για το αν η ελληνική κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια δεξιά ή συντηρητική στροφή. Όλα αυτά έχουν μια δόση αλήθειας. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα. Δεν χρειάζεται καμία ετοπάθεια και μυρολατρεία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, μετά τους πρώτους αλλαγμούς των αστικών επιτελείων για την όποια επόμενη επιτυχία τους και για την άνοδό τους στην εξουσία, θα έχουν να αντιμετωπίσουν την τεράστια κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Ο μνημονιακός κανιβαλισμός που εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης αλλά και ο Τσίπρας δεν μπορούν να δώσουν καμία λύση στην ελληνική κοινωνία. Λένε και οι δύο ψέματα και λένε συνέχεια ψέματα για να μπορέσουν να εφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού και στις ερχόμενες εκλογές, στις εκλογές δηλαδή στις 7 Ιούλη. Στην πραγματικότητα τα δύο μεγάλα αστικά μνημονιακά κόμματα και όλα τα μνημονιακά ρετάλια τα οποία έχουν απομείνει και δεν έχουν εξαρρωθεί έχουν κοινό πρόγραμμα. Το πρόγραμμά τους είναι τα τρία μνημόνια που γέλησαν την οικονομία και κατέστρεψαν το βιωτικό επίπεδο και τα στάνταρ ζωής των εργαζομένων. Το πρόγραμμά τους είναι η παραμονή στην φυλακή του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι έχουμε μπροστά μας μετά τις εκλογές, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
Η νέα κυβέρνηση στα επόμενα 4 χρόνια καλείται να εξοφλήσει χρέος περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές στοκογλύφους και πολλά ακόμα περισσότερα δισεκατομμύρια τις επόμενες δεκαετίες. Η επόμενη κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση του Τσίπρα πριν από 1,5 μήνα και ορίζει μόνο για τα επόμενα 4 χρόνια θηριώδη πλεονάσματα, το 2019 4,7%, το 2020 4%, το 2021 4,2% και το 2022 4,6% παραπάνω ακόμα και από τις υποχρεώσεις για 3,5% πλεόνασμα από το ΑΕΠ. Αυτά τα ποσά προφανώς θα προέλθουν από το ξεζούμισμα για μία ακόμη φορά όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει στους εργαζόμενους και την νεολαία από τη μεγαλύτερη αύξηση της φορολογίας των εργαζομένων, γιατί και οι δύο στα προγράμματά τους υπόσχονται μείωση της φορολογίας και των εισφορών για το κεφάλι. Επίσης, θα προέρθουν, τα στοιχεία αυτό λένε, από νέο πετσόκομα για τις δαπάνες για την εκπαίδευση, για τις δαπάνες για την υγεία, για τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία, για τις δαπάνες για τους μισθούς, για τις δαπάνες για τις συντάξεις, από την άνοδο, τη νέα άνοδο που σχεδιάζουν στα όρια συνταξιοδότησης. Αυτά τα προοδευτικά τα οποία κατέθεσε ο Τσίπρας καλείται να τα εφαρμόσει ο Μητσοτάκης και όπως κατηγορηματικά δήλωσε ο επικεφαλής του ESM Ρέκλιν, αυτές οι δεσμεύσεις δεν τίθεται υπό συζήτηση ή υπό διαπραγμάτευση. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλουμε να αναφέρουμε σαν ΟΚΔΕ είναι το νέο πιο επικίνδυνο επεισόδιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην ελληνική αστική τάξη και τις υπόλοιπες αστικές τάξεις στη Μεσόγειο, ένα νέο επεισόδιο του ανταγωνισμού ο οποίος εξελίσσεται ιδιαίτερα τεταμένος το τελευταίο διάστημα. Το ζήτημα των κοιτασμάτων και στις δύο πλευρές του Αιγαίου παρουσιάζεται από την ελληνική αστική τάξη ως μία σωτηρία, ως ένα υπέρτατο εθνικό ζήτημα. Καλλιεργείται η αυταπάτη ότι μπορεί να αποτελέσει μία σωτηρία για τους εργαζόμενους και για την νεολαία. Αντίστοιχος εθνικισμός, φλιαρίες και ψέματα υπάρχουν έτσι και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι προφανώς ψέματα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μας χρεοκόπησαν, όλοι αυτοί οι οποίοι μας έχουν ρίξει για τα επόμενα πολλά χρόνια και μας έχουν καταδικάσει στην ανεργία, στην φτώχεια, στο κλείσιμο των εργοστασίων, στην διάλυση των υποδομών, αυτοί οι οποίοι κατασπαταλάν καθημερινά το μεγαλύτερο αγαθό και τον μεγαλύτερο πλούτο, ο οποίος είναι η ανθρώπινη εργασία, μέσω της ανεργίας, είναι αδύνατο όλοι αυτοί και να πιστέψουμε ότι αυτόν τον πλούτο θα τον δώσουν και θα τον μοιραστούν με τους λαούς της περιοχής. Είναι προφανές ότι μεγάλες πολυεθνικές όπως η Total, η Eni και η Exxon θα δεσμεύσουν αυτό το πλούτο και ό,τι περισσέψει θα πάει στο υπερταμείο για την αποπληρωμή των χρεών. Να μην πέσει κανένας εργαζόμενος, κανένας νέος στην παγίδα τους. Όχι στους εθνικισμούς που σπέρνουν όλες οι αστικές τάξεις της περιοχής και οπωσδήποτε οι υπεραλιστές οι οποίοι βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό και στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Κανένας πόλεμος και κανένα θερμό επεισόδιο για τα κοιτάσματα. Καμία εμπλοκή των λαών της περιοχής σε διαμάχες που δεν είναι για τα δικά τους συμφέροντα. Πόλεμος πρώτα απ' όλα απέναντι στη δική μας αστική τάξη και απέναντι στους υπεραλιστές. Να μην γίνουμε κρέα στα κανόνια τους. Να παλέψουμε ενάντια στην ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να φύγουν οι νατοϊκές βάσεις του θανάτου και να μην δημιουργηθούν νέες. Ενάντια σε κάθε διευκόλυνση αμερικάνικων, ευρωπαϊκών ή οποιονδήποτε άλλων στρατευμάτων θελήσουν να αιματοκυλήσουν τους λαούς για μία ακόμη φορά. Για να μειωθούν υπέρογκοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, ειδικά στην περίοδο των μνημονίων. Αντιπολεμικό κίνημα για να αποτρέψουμε κάθε ενδεχόμενο πολέμου, μετατροπή του πολέμου σε ταξικό πόλεμο και σε σοσιαλιστική επανάσταση, κοινή πάλι και ενότητα όλων των λαών της περιοχής. Έφη του Θεούς, έσω την
Σας καλυτερήσω και εγώ με τη σειρά μου στην εκδήλωση της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Σύντροφοι, συντρόφισσες, συναγωνιστές, εργαζόμενοι, νέοι και άνεργοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, μετά τη συντριβή τους στις ευρωεκλογές, επιστρατεύουν και πάλι εκβιαστικά διλήμματα ενώπιον των εκλογών της 7 Ιούλιου. Επιχειρούν να συσπυρώσουν ό,τι μπορούν πάνω στο δικαιολογημένο φόβο των λαϊκών μαζών για τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, παρουσιαζόμενοι ξανά ως εντυνοφιλελεύθεροι, ως το μικρότερο κακό. Επιχειρούν προκλητικά να εξαπατήσουν για ακόμα μια φορά τον ελληνικό λαό, παρουσιάζοντας την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας σαν την επιστροφή στα μνημόνια από τα οποία υποτίθεται αυτοί μας έβγαλαν. Και αφήσαν ανέγκυχτα τα προηγούμενα δύο. Αποδείχτηκαν τα πιο καλά παιδιά των υπεραλιστών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έπαιξαν με την νοημοσύνη μας, παρουσιάζοντας την αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική τους ως την κατάργηση των μνημονίων, ενώ μας αλυσόδεσαν με τις μνημονιακές δεσμεύσεις και την αυστηρή επιτήρηση μέχρι το 2060. Εξευτέλισαν έννοιες όπως είναι η αριστερά, η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η λαϊκή και η εθνική κυριαρχία, την αναζήτηση μιας διεξόδου. Νομιμοποίησαν τις πιο αποκρουστικές μορφές αστικής πολιτικής, τη μετατροπή των εργατικών δικαιωμάτων σε επιδόματα, ανοίγοντας δρόμους για ακόμα πιο ακραία και νεοφιλελεύθερα μέτρα. Χτύπησαν το εργατικό κίνημα με τον περιορισμό των δικαιωμάτων, της απεργίας και του συνδικαλισμού. Κυβέρνησαν χρησιμοποιώντας τη διαπλοκή, την αλαζονία, την αθλειότητα, χρησιμοποίησαν πολιτικά και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα και επιδίθηκαν σε συμμαχίες ακόμα και ρετάλια και προοδευτικούς για να παραμείνουν στην εξουσία. Ο Τσίπρας και η παρέα τους, όσο και αν φωνάζουν για να ψηφίσουμε αυτούς για να μην βγει ο ακραίος νεοφιλελεύθερος Μητσοτάκης, είναι υπεύθυνοι για την άνοδο και την επικράτηση της δεξιάς. Είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την εκρανάσταση της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων μνημονιακών που οι εργαζόμενοι και ο νεολαία είχαμε καταδικάσει. Η ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι χαμένη και επικίνδυνη. Σημαίνει αποδοχή της μνημονιακής πραγματικότητας, σημαίνει ακόμα χειρότερα μέτρα. Δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Υπάρχουν δύο μεγάλα κακά που οδηγούν σε ένα ζωφερό μέλλον. Μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά αυτού του διπόλου εμφανίζεται ο Μητσοτάκης και το ακροδεξιό επιτελείο του, που αποτελείται από τον ανθό, το πιο διεφθαρμένο και γεμάτο αντεργατικό μίσος πολιτικών. Να αναφέρω μερικούς: είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης της Κελπνό και της Νοβάρτης, είναι ο ακροδεξιός Βορύδης, είναι ο Μετικός Μπογδάνος, ο Παπαδημητρίου και πολλοί άλλοι. Σορκίζουν κάθε αναφορά στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις σαν λαϊκισμό, υπόσχονται εφταήμερη εργασία, υπόσχονται μεγαλύτερο μαχαίρι σε παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Υπόσχονται την υλική επαναφορά ενός ακόμα πιο στιγνού κράτους έκτακτης ανάγκης, των μάτιων των δικαστηρίων απέναντι σε εργαζομένους, νέους, στοχά λαϊκά στρώματα. Υπόσχονται ιδιωτικοποίηση των πάντων, νέες προκλητικές φοροπαλλαγές για κεφάλαιο και πλουσίους. Υπόσχονται νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου, ακόμα πιο αντιδραστικές. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μια σημείωση. Η Νέα Δημοκρατία δεν ισχύεται γιατί οι εργαζόμενοι νοσταλγήσαμε το Σαμαρά και τα μνημόνια. Αλλά είναι αποτέλεσμα της αηδίας για το Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αποτέλεσμα της πτώσης των αγώνων. Όμως, κάθε ψήφο στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αποδοχή νέων μνημονίων, σημαίνει διάλυση του βιωτικού μας επιπέδου, σημαίνει καλωσόρισμα του επόμενου σφαγέα μας. Μαύρο λοιπόν και στην ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Δίπλα και γύρω τα μεγάλα μνημονιακά κόμματα, συμπληρώματα αυτού του κάλπικου διπόλου, κινούνται και τα διάφορα μνημονιακά ρετάλια. Το Κινάλ και το ΠΑΣΟΚ, μετά από τη συνεχόμενη και διαρκή του πτώση, ο μόνος ρόλος που μπορεί να παίξει είναι αυτός της τσόντας σε μια επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα διάφορα μνημονιακά αποκόμματα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το πολιτικό σκηνικό. Ποτάμι, ΑΝΕΛ και Ένωση Κεντρών εξαερώθηκαν. Για ακόμα μια φορά, η εξέλιξη αυτών των δυνάμεων αποδεικνύει την ορθότητα μιας βασικής θέσης της ΟΚΔΕ για το βάθος της κρίσης της αστικής πολιτικής, σε αντίθεση με πολλούς αριστερούς που βλέπουν μια μεταφυσική ικανότητα του αστικού πολιτικού σκηνικού να ανασυντίθεται διαρκώς και να εξαπατά τις μάζες. Το φρούτο του τηλεπολιτή Βελόπουλο, που ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ, είχε στηρίξει την κυβέρνηση μετά του Παπαδήμου, μεταπίδησε έπειτα στη Σαμαρική Νέα Δημοκρατία πριν αποχωρήσει το 2015 για να φτιάξει την ελληνική λύση,
είναι ένα από τα ανταρρηστικά μορφώματα που ξερνά η κρίση του συστήματος, η πολιτική κρίση και η αντιδημοκρατική αναδίπλωση με όχημα τον εθνικισμό. Δεν υπάρχει τίποτα αντισυστημικό σε αυτά τα κόμματα. Εμφανίζονται μόνο για να συνεργαστούν με την πρώτη ευκαιρία με την εκάστοτε κυβέρνηση, ψηφίζοντας όλα τα αντεργατικά μέτρα, εμπλουτίζοντας την αντιδημοκρατική αναδίπλωση με πιο αντιδραστικές πινελιές. Μαύρο λοιπόν και σε όλα τα μνημονιακά ρετάλια. Μαύρο και στους φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής που επιτίθεται απέναντι σε μετανάστες, πρόσφυγες και εργαζόμενους, ενώ από την άλλη κάνουν τις πλάτες στα αφεντικά και πλούσιους. Μπορεί να καταποντίσκαν σε ευρωεκλογές, όχι εξαιτίας, όπως μας λένε, του συνταγματικού δημοκρατικού τόξου, που καθυστερεί ανέτεια τη δίκη τους, δεν δικάζει την ηγεσία, τους έδωσαν βήμα με το μακεδονικό και τον εθνικό παροξυσμό, αλλά εξαιτίας του αντιφασιστικού κινήματος και των αγώνων. Παρ' όλα αυτά παραμένουν επικίνδυνοι. Ελπίζουν σε μια νέα ακροδεξιά μετατόπιση με το Μητσοτάκη, σε ένα νέο προσανατολισμό με τα λεγόμενα εθνικά θέματα, για να παραμείνουν εφεδρεία ενάντια στο εργατικό κίνημα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πιο επικίνδυνος εχθρός είναι ο μνημονιακός φασισμός χωρίς βάστηκα, το δόγμα νόμος και τάξη, ο αντιδραστικός κατήφορος των επίσημων αστικών δυνάμεων και των μηχανισμών καταστολής. Όμως, όσο και να προσπαθούν όλοι αυτοί να εμφανιστούν σαν κάτι διαφορετικό, ότι ο ένας θέλει να εφαρμόσει μια πιο φιλολαϊκή πολιτική, ο άλλος μια πιο πατριωτική, ότι ο άλλος είναι με τις επιχειρήσεις, τίποτα δεν μπορεί να κρύψει τη σύψη και την παρακμή τους. Το κοινοβούλιο έχει μετατραπεί σε ένα τσίρκο που κανείς δεν αποφασίζει για τίποτα. Οι βουλευτές μεταπηδάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, καταπατάνε κάθε κόκκινη γραμμή, επιδίδονται συνεχώς σε κολοτούμπες με μόνο σκοπό να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Στο τέλος της ημέρας όμως όλοι μαζί θα εφαρμόσουν ακριβώς την ίδια πολιτική. Μνημόνια, αντεργατικά μέτρα, δηλαδή τις επιταγές των τοκογλύφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Μαύρο σε όλο το πολιτικό τσίρκο. Επίσης, πρέπει να απαλλαγούμε και από την καταστροφική πολιτική του ΚΚΕ. Ήταν απόν σε όλους τους μεγάλους αγώνες, μικρούς, παλιούς και νέους, ή τους κατασυκοφάντησε. Σε κρίσιμα θέματα και στιγμές στοιχίζεται με την αστική κανονικότητα και στρατηγική. Λέει διαρκώς μισόλογα για την έξοδο από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθεί μια ακραία διάσπαση στο εσωτερικό των εργαζομένων της αριστεράς και των συνδικάτων. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη μαζική απογοήτευση για να εμφανιστεί σαν η μόνη αριστερή δύναμη. Δεν δίστασε ακόμα και να εκμεταλλευτεί και να ψαρέψει σε θολά και επικίνδυνα νερά του εθνικισμού, μιλώντας για λυτρωτισμό των Σκοπίων, αναγνωρίζοντας μόνο την τουρκική επιθετικότητα, της ξενοφοβίας. Δεν δίστασε ακόμα και να μαζέψει στα ψηφοδέλτιά του κάθε καρυδιάς καρύδι, από πρώην Πασόκους, πρώην Σιριζέους, μέχρι και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Τέλος, οι σχηματισμοί του Βαρουφάκη και της Κωνσταντοπούλου δεν φέρνουν τίποτα νέο. Έχοντας τεράστιες ευθύνες αυτοί οι ίδιοι, ξαναζεσταίνουν ένα παλιό ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πιο δεξιό και κούφιο. Ο Βαρουφάκης υπέγραψε το 2015 το Φλεβάρι την επέκταση της Δανειακής Σύμβασης, δηλαδή το δεύτερο μνημόνιο του Σαμαρά, και μαζί τα σκληρότατα μέτρα της πέμπτης αξιολόγησης. Αποδέχονται βλαβικά την καταστροφική παραμονή σε Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ανοιχτοί σε συμμαχίες ακόμα και με μνημονιακούς. Είναι ψηφοδέλτια παντελώς άχρηστα για τους εργαζομένους και τους νεολαίους. Μας ζητούσαν και μας ζητούν και σε αυτές τις εκλογές να κάνουμε υπομονή, να κάνουμε θυσίες και υποχωρήσεις, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολλά προνόμια και δεν πειθαρχήσαμε στα μέτρα. Κάναμε αγώνες και απεργίες για να πάρει μπρος οικονομία και να μειωθεί το χρέος. Και η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα κάναμε ματηρές θυσίες. Τα 9 χρόνια μνημονίων είδαμε το εισόδημά μας να μειώνεται κατά 50%. Οι μισθοί ισοπεδώθηκαν. Το 50% των οικογενειών βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Μας άρπαξαν τα εργασιακά δικαιώματα, συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Πνιγήκαμε στα χρέη. Ο δημόσιος πλούτος ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι μετανάστευσαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Μας πήραν τα σπίτια, μας έκοψαν το ρεύμα και το νερό. Και ποιο λοιπόν ήταν το αποτέλεσμα? Το χρέος, ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, εκτινάθηκε από το 120% του ΑΕΠ στο 185%. Τα χρέη των επιχειρήσεων και γενικά τα χρέη του ιδιωτικού τομέα εκτινάθηκαν. Οι επενδύσεις και η παραγωγή συνεχίζουν να παρακμάζουν.
Οι εισαγωγές εκτινάσονται ενώ οι εξαγωγές βαλτώνουν. Μπήκαμε σε ένα μνημόνιο χωρίς αριθμό και χωρίς ημερομηνία λήξης, με ματηρά πλεονάσματα και εποπτεία μέχρι το 2060. Η ανεργία, οι ελαστικές σχέσεις και εργασίας έγιναν ο κανόνας, τα εργατικά ατυχήματα και οι δολοφονίες εργατών σαρώνουν. Ας μην είμαστε γελασμένοι. Τίποτα δεν θα αλλάξει με τις εκλογές. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας είναι ήδη αποφασισμένο και σφραγισμένο από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκμεταλλευόμενοι την νίκη των μνημονιακών, θα προσπαθήσουν να επιτεθούν ακόμα πιο σκληρά στα δικαιώματά μας. Στις 8 Ιουλίου, όποιος και να είναι κυβέρνηση, θα είμαστε αντιμέτωποι με ένα ακόμα πιο στιγμό νέο σύστημα εκμετάλλευσης εργασίας. Με απειλή νέων απολύσεων, με μια αγορά εργασίας ζούγκλα και τον εργαζόμενο έρμεο των αφεντικών, με μισθούς φιλοδορήματα, χωρίς ωράριο, χωρίς συλλογική σύμβαση, με τους εργοδότες ακόμα και να μας τραμπουκίζουν, με μέτρα που θα δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο την οργάνωση και την πάλη των εργαζομένων, με παροπέρα εμπραγματοποίηση, διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών, με πληστηριασμούς και αρπαγή των λαϊκών σπιτιών. Για να τα εφαρμόσουν όλα αυτά, την επαύριο των εκλογών ετοιμάζουν μια ακόμα πιο βαθιά τη δημοκρατική αναδίπλωση, ετοιμάζουν την επαναφορά του κράτους έκτακτης ανάγκης. ΜΑΤ, δικαστές και παρακράτος θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το δόγμα «νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη», για να διασφαλίσουν την αένα εφαρμογή των μνημονίων. Γι' αυτό επιβάλλουν βαριές ποινές σε καθαρίστριες, κυνηγάνε γιαγιάδες εγκληματίες, ρίχνουν βαριές κατηγορίες σε αγωνιστές, ενώ από την άλλη παίρνουν σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ των μεγαλοεπιχειρηματιών, των ακεμπόρων, των φασιστών δολοφόνων και των μεγαλοφοροφυγάδων. Επίσης, θα φέρουν ακόμα πιο κοντά την απειλή του πολέμου με τον όλο και μεγαλύτερο εναγκαλισμό μας με τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τη συμμετοχή μας στα σχέδιά του στην περιοχή. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, με περισσότερες βάσεις, εξοπλισμούς και συμμαχίες με το πιο αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής. Για τα κέρδη μιας κούφτας πολυεθνικών, θα αυξήσουν τον ανταγωνισμό με την Τουρκία για όρους και ενέργεια. Παράλληλα, θα επιστρατεύσουν και τα εθνικά θέματα για να μας προσανατολίσουν από τα πραγματικά μας προβλήματα. Να σκεφτόμαστε το όνομα της Μακεδονίας, να σκεφτόμαστε τις ΑΟΣ και να μην σκεφτόμαστε τους μισθούς και τις συντάξεις που δεν μας φτάνουν ούτε για ζήτο. Μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε και δεν πρέπει να γονατίσουμε. Δεν πρέπει να δεχτούμε την προπαγάνδα ότι οι μνημονιακοί σταθεροποιούνται μια για πάντα. Ότι το μόνο που μας μένει είναι να ρίχνουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας κάθε 4 χρόνια. Πρέπει να αποτινάξουμε κάθε αυταπάτη για το τέλος των μνημονίων και το τέλος της κρίσης. Μα αναμονή, υπομονή και αδράνεια δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ίσα-ίσα τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, γιατί χειροτερεύει και η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών είναι ένα. Αν θα ζήσουμε σαν δούλοι ή αν θα επιβάλλουμε το δίκαιο και την αξιοπρέπειά μας. Πρέπει όμως να είμαστε ξεκάθαροι. Σε αυτόν τον δρόμο, στον δρόμο του αγώνα και των διεκδικήσεων, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, διότι δεν γίνεται να συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα. Δεν γίνεται να συμβιβαστούν τα συμφέροντα των πλουσίων και του κεφαλαίου με τα συμφέροντα των νέων, των εργαζομένων, της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ούτε όμως υπάρχει και διέξοδος μέσω εκλογικών συγκολήσεων ή με την ενότητα της αριστεράς χωρίς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να απαλλαγούμε από τη μνημονιακή καταστροφή, χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική. Μια αριστερά, όχι στα λόγια και στις κάλπες, αλλά στο δρόμο και στους αγώνες. Που θα έχει μια πολιτική αποτελεσματική και επαναστατική. Που θα προωθεί την ενότητα των αγώνων για να δώσουμε μια ενιαία απάντηση όλοι οι εργαζόμενοι απέναντι στις επιθέσεις που δεχόμαστε. Για να μπει τέλος στον κατακαιρματισμό των κινητοποιήσεων, στη διαίρεση, τον εκφυλισμό του οργανωμένου εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Αγώνας για την ενότητα, ενότητα στους αγώνες. Μια πολιτική που θα προωθεί την αυτοοργάνωση των από κάτω σε κάθε χώρο δουλειάς, σπουδών και γειτονιά. Που θα χρησιμοποιήσει αποφασιστικές μορφές πάλης, απεργίες, παραστάσεις για μαρτυρία, καταλήψεις, συγκρούσεις για την αταλάντευτη υπεράσπιση του παραμικρού μας δικαιώματος. Με όπλο τα παραπάνω εργαλεία πρέπει να παλέψουμε για την επιβολή ενός προγράμματος σωτηρίας, το οποίο πρόγραμμα θα βασίζεται σε μία βασική αρχή. Ένα απλό σύνθημα. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Ένα αντίστροφο μνημόνιο δηλαδή σε όλους αυτούς που μας διέλυσαν τις ζωές, καπιταλιστές, τραπεζίτες και τα πολιτικά τους επιτελεία που πλωτίζουν πάνω στις πλάτες μας.
για να πάρουμε το συσσουρευμένο πλούτο της κοινωνίας από όπου και αν βρίσκεται και να το χρησιμοποιήσουμε για το συμφέρον της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, του απεργού, του ανεργού και του μεταναστή. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, του για ένα ακριβώς τέτοιο πρόγραμμα παλεύει και η ΟΚΔΕ και καλεί και τους εργαζομένους να το στηρίξουν. Τι περιλαμβάνει όμως αυτό το πρόγραμμα? Πρώτον, για να έχουμε ζωή και μέλλον, για να μην τσακιστούμε από τη φτώχεια και την εξαθλίωση, πρέπει να παλέψουμε για την αποκατάσταση και τη διεύρυνση όλων μας των δικαιωμάτων. Δεν σας ζήσουμε σαν δούλοι, το μέλλον μας δεν είναι αυτό που μας επιφυλάσσουν. Να παλέψουμε για την άμεση αύξηση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπανών. Να σταματήσουμε τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας. Να μπει στο στην ελαστική και μαύρη εργασία, στην απλήρωτη εργασία, στα εργατικά ατυχήματα, να απαγορευτούν οι απολύσεις και οι αυθαιρεσίες των αφεντικών. Να επαναφερθούν άμεσα οι συλλογικές συμβάσεις, τα δικαιώματα στο συνδικαλισμό. Να σταματήσουμε τις πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, να επιβάλλουμε διαγραφή των χρεών των λαϊκών οικοκυριών. Να σταματήσουν τώρα οι ιδιωτικοποιήσεις. Τα κοινωνικά αγαθά, παιδεία, υγεία, ρεύμα, νερό, πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν για όλους. Πρέπει να προστατεύσουμε επίσης το περιβάλλον και τη ζωή από την καταστροφή του καπιταλιστικού κέρδου. Δεύτερον, απέναντι στην απειλή του πολέμου που πλησιάζει όλο και πιο κοντά, απέναντι στον ρατσισμό και στον εθνικισμό, να προτάξουμε την κοινή πάλη και το διεθνισμό των εργατών, των λαών, ενάντια στους πραγματικούς υπεύθυνους για αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, τους ντόπιους και ξένους τοκογλύφους και επιχειρηματίες. Τα λεφτά να πηγαίνουν για τις ανάγκες μας, όχι για τους εξοπλισμούς. Να φύγει το ΝΑΤΟ και να κλείσουν οι βάσεις. Να δεσμευτούμε άμεσα από τους αντιδραστικούς άξονες με Αίγυπτο και Ισραήλ. Να σταματήσουμε να συμμετέχουμε άμεσα ή έμεσα στα παιχνίδια των υπεραλιστών στην περιοχή. Τρίτον, ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης, τις φασιστικές συμμορίες, το μίσος και την ξενοφοβία, να υπερασπιστούμε μαχητικά στο δρόμο τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και ελευθερίες. Να καταργηθεί άμεσα η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που δολοφονεί πρόσφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα για ελεύθερη και ασφαλή μετακίνησή τους. Να δοθούν χαρτιά σε όλους. Ένα πρόγραμμα σιτηρίας πρέπει να περιλαμβάνει και τη μονομερή διαγραφή του χρέους. Το χρέος δεν το δημιουργήσαμε εμείς, δεν θα το πληρώσουμε κι εμείς. Είναι χρέη των τραπεζών και των επιχειρήσεων που τα φορτώνουν στις πλάτες μας. Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά τα έφαγαν πλούσιοι, κεφάλαιο, το επίσημο πολιτικό προσωπικό με σκάνδαλα κάθε είδους. Κάθε ευρώ που δίνουμε στο χρέος λείπει από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, την παιδεία, την ασφάλιση στους μισθούς, σημαίνει και άλλες απολύσεις, σημαίνει καταστροφή της οικονομίας. Παράλληλα, πρέπει να πάρουμε και τον πλούτο που λιμνάζει στους φουσκωμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών, από όλους αυτούς που πλούτησαν πατώντας τη φτώχεια και στην εξαθλίωσή μας. Να επιβάλλουμε βαριά φορολογία σε πλούσιους και κεφάλαιο. Να εθνικοποιήσουμε τους τομείς κλειδιά της οικονομίας χωρίς αποζημίωση με εργατικό έλεγχο. Να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες που παρόλες ανακεφαλαιώσεις και τα χρήματα που έδωσε ο ελληνικός λαός παραμένουν χρεοκοπημένες και να χρηματοδοτήσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων. Επίσης, όποια επιχείρηση κλείνει, όποια επιχείρηση δεν τηρεί την εργατική νομοθεσία, να περνάει και αυτή κάτω από εργατικό έλεγχο. Όλα αυτά για να ξαναβάλουμε μπρος στην οικονομία και στην παραγωγή, να καταπολεμήσουμε την ανεργία, να μειώσουμε τις ώρες εργασίας. Ένα ακόμα βασικό αίτημα παραμένουν και σε αυτές τις εκλογές η έξοδο από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, εισαγωγή εθνικού νομίσματος. Παραμονή σημαίνει υποταγή στο μεγάλο υπεραλιστικό κεφάλαιο, στους αδίστακους τραπεζίτες και κερδοσκόπους. Σημαίνει συνεχή υποβάθμιση αποικία χρέους, σημαίνει όλο και πιο σκληρό νέο σύστημα εκμετάλλευσης, όλο και βαθύτερη αντιμοκρατική αναδίπλωση, μεγάλωμα των πολεμικών κινδύνων. Χωρίς αποφασιστική σύγκρουση με την Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τσακίζονται τα μνημόνια. Η οδυνηρή εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει πόσες ολέθριες ήταν οι αυταπάτες γι' αυτό. Συμφέρον μας λοιπόν είναι να φύγει η Ελλάδα από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση και η τελευταία να διαλυθεί τελείως. Είναι αδύνατο να ξαναπάρει μπρος η οικονομία όσο εφαρμόζονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ένα νόμισμα που είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τις ισχυρές χώρες και οικονομίες σε βάρος των πιο αδυνάτων.
Μένοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αποφασίσει για τίποτα. Αποχώρηση και διάλυση σημαίνει μεγαλύτερη ελευθερία για τους λαούς. Είναι ο μόνος πραγματικός πολιτικός ρεαλισμός. Προσοχή όμως εδώ. Με το σύνθημα αυτό δεν εννοούμε τον εθνικό απομονωτισμό των ακροδεξιών. Παράλληλα με τη διάλυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, παλεύουμε για να χτίσουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων, δημοκρατική, ριζοσπαστική και σοσιαλιστική. Και εδώ τίθεται ένα πολύ φυσιολογικό ερώτημα. Είναι αυτό το πρόγραμμα ρεαλιστικό ή πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί? Ως ΟΓΔΕ δεν κρύβουμε την αλήθεια, δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Ο δρόμος αυτός έχει θυσίες και είναι δύσκολος. Αλλά αυτές οι θυσίες θα είναι απείρως πιο μικρές από αυτές που κάνουμε σήμερα, που δεν τις επιλέγουμε και δεν υπάρχει καμιά προοπτική για την ανακούφιση των δεινών που βιώνουμε. Το πρόγραμμα της ΟΓΔΕ επίσης έχει δύο ιδιαιτερότητες σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα των κομμάτων. Πρώτον, δεν είναι ένα πρόγραμμα που σας καλούμε να το ψηφίσετε και να το εφαρμόσουμε εμείς, αλλά απαιτεί την πλατιά κινητοποίηση και την αυτενέργεια, την πάλη των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Δεύτερον, αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί από την υπάρχουσα δομή εξουσίας. Οι ριζικές αλλαγές προϋποθέτουν ριζικούς μετασχηματισμούς στην οικονομία. Άρα, προϋπόθεση αποτελεί να δημιουργηθεί μια νέα δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων, η οποία θα στηρίζεται στους αγώνες και στις δομές αυτοοργάνωσης των εργαζομένων, πολύ πιο δημοκρατική από την αστική δημοκρατία των πλουσίων και της διαφοράς. Μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί μέχρι τέλους με τους καπιταλιστές, τους ιμπεριαλιστές και το κράτος τους, που θα αποτελέσει την αρχή μιας πραγματικής σοσιαλιστικής δημοκρατίας, που καμία σχέση όμως δεν έχει με τις σταλινικές δικτατορίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, που θα αξιοποιήσει τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές πρόοδους προς το συμφέρον της κοινωνίας και όχι για τα κέρδη μιας ελίτ. Τέλος, αυτό το πρόγραμμα προϋποθέτει και την πάλη για την ανάπτυξη και την οικοδόμηση μιας επαναστατικής δύναμης. Μιας δύναμης που δεν θα τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία και θα πηγαίνει τους αγώνες μέχρι τέλους. Μιας δύναμης που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος και θα παλέψει την πρώτη γραμμή των αγώνων. Για την οικοδόμηση μιας τέτοιας δύναμης παλεύει και η ΟΚΔΕ. Η συμμετοχή μας σε αυτές τις εκλογές δεν έρχεται ουρανοκατέβατα, αλλά είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων και των παρεμβάσεών μας σε χώρους δουλειάς, σε γειτονιές, σχολεία και σχολές. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα των εργαζομένων και των νέων, γιατί και εμείς βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Γι' αυτό δεν είμαστε θεροβάμονες, δεν παροχολογούμε, δεν κάνουμε ένα συμβόλαιο με τη νίκη. Κάνουμε όμως ένα συμβόλαιο με τον αγώνα. Σε αυτό το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι στους αγώνες, μικρούς ή μεγάλους που θα ξεσπάσουν, και είμαστε σίγουροι ότι θα ξεσπάσουν, θα παλέψουμε στην πρώτη γραμμή, στο πλευρό των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Για το πιο μικρό αίτημα, μέχρι και την κατάργηση του καπιταλισμού και την καθίδρυση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Γι' αυτό η ψήφος στην ΟΚΔΕ δεν είναι χαμένη ψήφος, αλλά είναι μια χρήσιμη επιλογή. Για την οργάνωση και την αντεπίθεση των αγώνων, για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, στις 7 Ιούλη στηρίζουμε, ψηφίζουμε ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος.